Καλησπέρα σε όλους ρε μάγκες μου, καλώς ήρθα στο σημερινό μας βίντεο όπου θα μιλήσουμε για όλα τα νέα της ημέρας ό,τι αφορά Fortnite και σήμερα έχουμε τρελά news, θα συζητήσουμε για το FNCS και το Competitive Fortnite, τι θα γίνει με το World Cup, πότε ξεκινούν όλα τα μεγάλα τουρνουά, μετά θα εξετάσουμε κιόλας όλα τα Winterfest Leaks, τι γίνεται με το χριστουγεννιάτικο μας event φέτος που ξεκινά μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Και τέλος θα δούμε και τι γίνεται με τη Marvel στο Fortnite, γιατί από ό,τι φαίνεται θα επιστρέψει στο σύντομο μέλλον. Όλα αυτά στο σημερινό βίντεο, άρα δεν πάτε πουθενά. Αν είστε καινούργοι μάγκες μου, μια γαφούλα, θέλουμε περίπου 300 subs για να φτάσουμε τους 167.000. Άρα αν είστε καινούργοι, μια γαφούλα, ένα like στο βίντεο να μπει στις τάσεις, βοηθά πάρα πολύ. Και τέλος και πιο σημαντικό, πλησιάζουμε μπρος στο τέλος του giveaway μας που είναι την Κυριακή για 6.000 V-Bucks, 4 μεγάλοι νικητές και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να έχετε στο item shop support the creator MT1993-96 και εννοείται να μου αφήσετε κάτω στα comments το epic name σας. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο item shop, επέστρεψαν και οι super heroes, τα skins που φτιάχνετε ήδη όπως θέλετε. Μην χάσετε την ευκαιρία να τα αποκτήσετε και αν αγοράσετε κάτι με τον κωδικό μου, κάντε και ένα story στο Instagram και κάντε με tag έτσι ώστε να μπορώ να σας κάνω repost. Τώρα που κάναμε την εισαγωγή μας, πάμε να μιλήσουμε για το πρώτο θέμα της ημέρας που θα έχει να κάνει με το FNCS και το Competitive Fortnite του 2021 και χθες η Epic έκανε tweet στο FN Competitive τι ακριβώς θα γίνει στη φετινή χρονιά. Λέει εδώ What's next for FNCS and Competitive Play in 2021 και λέει ότι σε αυτόν τον blog post θα μας ενημερώσουν για τα πάντα που πρέπει να ξέρουμε. Το πρώτο σημείο είναι τα in-person tournaments update όπου θα μιλήσουν για τα τουρνά που γίνονται physical, δηλαδή που μαζεύεται κόσμος όπως ήταν και το World Cup. Αυτά δεν θα γίνουν ούτε φέτος εξαιτίας του κορονοϊού, δεν μπορούν να ρισκάρουν λέει την υγεία των παιχτών και των θεατών, άρα ακυρώνονται όλα τα in-person τουρνουά και οι αφέτος. Άρα δεν θα έχει World Cup ούτε το 2021, ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί μια λύση μέχρι το τέλος της χρονιάς, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τα physical events το 2022. Το ίδιο ελπίζει και η Epic Games και θα μας ενημερώνουν για όλες τις σχετικές αλλαγές. Τώρα πάμε να δούμε τι θα γίνει και με το FNCS. Θα ξεκινήσει λέει στις 4 του Φεβράρι, άρα έχουμε ακόμη σχεδόν 3 μήνες μέχρι την έναρξη του FNCS και όλα τα τουρνουά, τα σημαντικά FNCS qualifiers και τελική θα είναι τρίος σε αυτήν τη season. Άρα ετοιμαστείτε, βρείτε ήδη τα τρίο σας, κάντε τα warm-up σας, τις προπονήσεις σας, γιατί 4 του Φεβράρι ξεκινούν οι προκριματικοί και σιγά σιγά θα πάμε προς τους τελικούς, φαντάζομαι μέχρι το τέλος του Μάρτη που αλλάζει και η season. Μετά λέει ότι θα έχουμε και άλλα τουρνουά εκτός από το FNCS και εκτός από τα κλασικά τρίο τουρνουά που θα είναι το Cash Cup και όλα αυτά, θα έχουμε πολλά λέει Creator Cups, Unique τουρνουά και Weekly τουρνουά, άρα σε ελπίσουμε ότι θα επιστρέψουν και τα τουρνουά με τις υπερδυνάμεις και αυτόν που ήταν όπως του Lachlan με τα Pickax. Γενικά θέλω να δω και τουρνουά που δεν είναι μόνο σαν τα Cash Cups, Solo, Duo, Trios και τα λοιπά. Θέλω να δω περίεργα τουρνουά, έτσι για να μπορούμε να παίξουμε και εμείς που δεν είμαστε competitive players ή pros, tryhards και τα σχετικά. Να είναι τουρνουά που να περνάς καλά, να έχουν και έτσι μια ωραία ανταμοιβή, κανένα σκινάκι, κάποιο άλλο cosmetic για το locker μας. Πάντως θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πιστεύω αυτή η season ό,τι αφορά competitive, παρόλο που ξέρω 4 του Φεβράρι είναι πολύ αργά. Έπρεπε να βάλουν το FNCS λίγο πιο νωρίς για να έχουν κάτι να κάνουν οι pro players. Και τέλος μάγκες μου, ό,τι αφορά το competitive play, λέει ότι τις αλλαγές ό,τι αφορά τον οπλισμό που είχαμε στη season 5 θα τις μελετούν και θα τις κάνουν adjust ανάλογα στο arena. Δηλαδή ετοιμαστείτε να υπάρχουν κάποιες μικροαλλαγές από τα pubs στο arena. Και η πρώτη αλλαγή που έχουμε ήδη είναι ότι ο χρυσός, τα gold bars, δεν μεταφέρονται από game σε game όπως είναι στα pubs. Και φαντάζομαι σιγά σιγά θα κάνουν και αλλαγές στον οπλισμό και κάποια balance adjustments. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι εδώ για Winter Royale, δεν μου φαίνεται να έχει Winter Royale φέτος, παρόλο που το update 15.10 θα βάλει όλα τα μεγάλα leaks και στοιχεία για το Winterfest φέτος και το χριστουγεννιάτικο μας event, άρα λίγη υπομονή, 15-16 του Δεκέμβρη θα έχουμε την απάντησή μας αν θα έχει Winter Royale μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
Και μιας και αναφέραμε το Winterfest και όλα αυτά, πάμε να δούμε κάποια leaks που έχουμε για το χριστουγεννιάτικο μας event φέτος. Καταρχάς μπορείτε να δείτε ότι θα έχουμε χιόνια από ό,τι φαίνεται πάλι, γιατί ο PQ Leaks λέει ότι η Epic ετοιμάζεται για το χειμώνα και βλέπετε εδώ στα textures το χιόνι. Άρα ετοιμαστείτε ο χάρτης να καλυφθεί με χιόνι πάλι. Μετά έχουμε και πρώτη ματιά στο Winterfest Lobby, λέει ο Lunakis Leaks ότι το ξαναπρόθεσαν στο update 15 μέσα στα files και σας το βάζω εδώ να το δείτε. Είναι το ίδιο lobby που είχαμε και πέρσι αυτόν με το σπιτάκι του Crackshot πίσω και όλα τα σχετικά, αλλά φαντάζομαι θα έχει κάποιες αλλαγές μέχρι να γίνει released επίσημα. Και μαζί με αυτά έχουμε και κάποιους ήχους οι οποίοι θα είναι κατά τη διάρκεια του Winterfest ή γενικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που έχει να κάνει με το loot, έχει να κάνει πως ανοίγεις chests, τα δώρα, όλα αυτά. Σας το αφήνω τώρα 40 δευτερόλεπτα να το ακούσετε και συνεχίζουμε. Μαζί με το χιόνι και όλες τις αλλαγές που θα έχουμε στο χάρτη, από ό,τι φαίνεται θα εμφανιστούν και κάποια νέα items στο χάρτη και φαντάζομαι περιμένουμε όλοι τα δώρα που δίνουν loot, κάποια άλλα όπλα όπως το snowball launcher, τα χριστουγεννιάτικα items και όλα αυτά, αλλά φέτος θα έχουμε και ένα καινούριο ψάρι το οποίο ονομάζεται Snowy Gift Fish, που λέει αν το φας σου δίνει holiday gifts, άρα λογικά θα σου δίνει σαν το δώρο items, όπλα, δεν ξέρω. Και έχει ακόμη ένα ψάρι το οποίο θα είναι το Snowy Flopper που δίνει 15 health και μπορείς να κουβαλάς μέχρι 5. Άρα είναι ένα καινούριο small fry φαντάζομαι, κάτι τέτοιον. Και το τελευταίο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον leak που δυστυχώς όμως δεν υπάρχει κάποια φωτογραφία. Απλά ο Tabor Hill το άναφερε σε ένα βίντεο του και είναι ότι το πιο πιθανό θα έχουμε λύκους σαν pets και σαν όχημα στη Season 5. Το βλέπετε εδώ και από το Shinambiar που λέει ότι wolves will be added to the game και σας αφήνω και ένα clip από το βίντεο του Tabor Hill που το ανακοινώνει, ας το πούμε. There's gonna be some kind of wolf or beast creatures that may be tameable. And by tameable, I mean become friends with them. So I didn't see any gameplay or anything like that, so I don't know how accurate this is gonna be, but I think you may be able to tame them. Now again, whether this comes immediately in Season 5 or in a future update, it's something to look forward to. Tameable beasts or wolf. Ο Tabor Hill είναι πάρα πολύ εμπιστός leaker, έχει πολλές πληροφορίες και από την Epic Games για το τι πρόκειται να γίνει, άρα όταν λέει αυτός ότι θα μπουν λύκοι στο Fortnite, σημαίνει ότι θα έρθουν σε κάποια στιγμή. Τώρα θα είναι για το Winterfest event ή κάτι πιο μετά, δεν είμαι σίγουρος, αλλά όπως και να έχει, εγώ πιστεύω ταιριάζει να έχει λύκους του χιονιού, ας πούμε, για το Winterfest event, θα είναι πολύ insane πάντως. Και μαζί με όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε και έναν καινούριο NPC κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου event που είναι ο Snowmando. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν skin leak, αλλά δεν έχει item shop tag το συγκεκριμένο, άρα ή θα το δώσουν δωρεάν σαν ανταμοιβή ή θα είναι απλά ένας NPC. Και αυτός NPC θα βρίσκεται πάνω στο Camp Hotel που είναι η βάση με το ελικόπτερο πάνω στα χιόνια και θα δίνει εννοείται αποστολές και bounties. Βλέπετε εδώ κάποιες πληροφορίες για την περιγραφή του, τι ακριβώς κάνει και εννοείται που βρίσκεται και μαζί με αυτό σας βάζω και ένα βίντεο που δείχνει gameplay, δεν είναι στη σωστή τοποθεσία αλλά από ό,τι φαίνεται θα λέει και τα κάλαντα αυτός ο NPC αν δεν τον ενοχλήσετε και θα δίνει όπως είπα και κάποιες αποστολές. Μετά έχουμε και εννοείται τα χριστουγεννιάτικα μας skins για φέτος που είναι η Ginger Renegade Raider, έχουμε το ψάριν
και μια καινούρια κομμάτι του χιονιού και φαντάζομαι μαζί με αυτό θα επιστρέψουν και πάρα πολλά χριστουγεννιάτικα skins από πέρσι που έχουν ήδη ξεκινήσει να μπαίνουν στο item shop και θα έχουμε και καινούρια leaks στο update 15.10 την επόμενη εβδομάδα. Και μιας και ανάφερα updates, από ό,τι φαίνεται η συγκεκριμένη μας season που τελειώνει 16 του Μάρτη θα έχει 4 updates, το 15.10, 0.20, 0.30 και το τελευταίο το 15.40. Τουλάχιστον αυτό μας λέει ο PQ Leaks και από ό,τι φαίνεται η Epic ήδη κάνει τεστ το 15.20 και το 15.30, άρα μπορείτε να δείτε βρίσκονται ήδη αρκετά μπροστά. Όπως είπαμε, το 15.10 που περιμένουμε ότι θα είναι τεράστιο update γιατί πρώτον θα φέρει τα Χριστούγεννα και δεύτερο θα αλλάξει το creative, θα έρθει την επόμενη εβδομάδα, άρα ετοιμαστείτε, θα έχουμε πολλά news το πιο πιθανόν αυτές τις μέρες. Θα έχουμε και το The Game Awards 10 του Δεκέμβρη που θα γίνει μια τεράστια ανακοίνωση από την Epic Games, άρα μάλλον θα ξέρουμε κιόλας τι θα αλλάξει αυτό το συγκεκριμένο update και όπως είπα κυρίως στο creative περιμένουμε μεγάλες αλλαγές. Και τελευταίο θέμα για σήμερα έχει να κάνει με τη Marvel Mangas και έκανε tweet αυτόν που βλέπετε εδώ η Marvel. Λέει «Thank you Epic Games for teaming up with us to launch Fortnite Nexus War and a huge thank you to all the Marvel fans who participated». Με λίγα λόγια ευχαριστεί η Marvel την Epic Games και εμάς τους fans που παίξαμε τη season και μας άρεσαν και λέει από κάτω «Thanks for a great season, see you again soon». Άρα από ό,τι φαίνεται η Marvel θα ξαναέρθει κρίνοντας από το «See you again soon». Δεν έχουμε τελειώσει με αυτόν το storyline, ίσως ο Galactus να ξαναεμφανιστεί, ίσως οι superheroes να ξαναέρθουν στο χάρτη να μας βοηθήσουν σε κάποιον άλλον event. Πάντως ήταν μια ωραία season με κακό τέλος δυστυχώς. Το event δεν ήταν καλό, είχε πολύ καλό build-up, αλλά έτσι το φινάλε μας άφησαν να ξενερώσουμε. Δεν μας άρεσε τέλος πάντων, δεν ήταν ωραίο. Ας ελπίσουμε ότι θα το φτιάξουν στο μέλλον. Όπως και να έχει, προτιμώ όμως τώρα που η season 5 δεν έχει να κάνει με Marvel. Μου αρέσει που επικεντρώνονται στη δική τους ιστορία με το Zero Point, με το Agency, τους The Seven, τον Jones και όλα αυτά. Και ας ελπίσουμε ότι αυτή η season θα έχει έτσι ένα ωραίο event προς το τέλος στις 15-16 του Μάρτη και να μην είναι απογοητευτικό όπως ήταν αυτό που είδαμε με τον Galactus πρόσφατα. Λοιπόν μάγκες μου, αυτά σας έχω για σήμερα. Δυστυχώς τα τελευταία δεν έχουμε πάρα πολλά leaks ό,τι αφορά την ιστορία και όλα τα σχετικά γιατί είπαμε ότι άλλαξαν τα leaking tools, άρα και οι leakers δυσκολεύονται να βρουν χρήσιμες πληροφορίες για την ιστορία του Fortnite. Αλλά αν έχουμε οτιδήποτε σας ενημερώνω αμέσως, να κάνετε και ένα subscribe στην παρέα αν είστε καινούργοι, θα το εκτιμούσα να πάμε σήμερα 167.000, ένα like στο βίντεο να το ρίξουμε στις τάσεις, να γίνει χαμούλης και εννοείται μην ξεχνάτε giveaway την Κυριακή για όσους έχουν το support creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop και εννοείται να μου αφήσετε το epic name σας κάτω στα comments. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε πάντα καλά και εμείς τα λέμε πολύ σύντομα.